Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Εν αυτή γαρ η της άστρης λατρέ, σε προσκύνη των ηλίων της δικαιοσύνης και σε γινώσκη εξύψους ανατολή. Κύριε δόξα, εικόνος της του Χριστού γεννήσεως. Α. Κάθε ιερή εικόνα είναι και ένα ολόκληρο βιβλίο που μας διδάσκει πολλά και σπουδαία θεολογικά νοήματα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάζει τις Άγιες εικόνες βιβλία των αγραμμάτων, γιατί αποτυπώνονται εκεί παραστατικά η διδασκαλία της Εκκλησίας μας ή και η βίη των Αγίων μας. Αυτά δηλαδή που ένας μορφωμένος θα διάβαζε σε διάφορα βιβλία. Ας δούμε όμως τι μπορεί κανείς να διαβάσει στην εικόνα της γέννησης του Κυρίου. Η εικόνα. Το μαύρο τριγωνικό σπήλαιο συμβολίζει τη σκοτεινιά του προχριστιανικού κόσμου. Μέσα στη φάπνη βρίσκονται το πεδίο τυλιγμένο σε λευκά σάργανα. Πίσω από τη φάπνη βρίσκονται δύο ζώα, ένα βόδι και ένα γαϊδουράκι. Οι άγγελοι βρίσκονται στο πάνω μέρος της εικόνας. Οι μισοί δοξολογούν τον Θεό και οι άλλοι φέρνουν την καλή αγγελία στους ποιμένες. Ο αστέρας δείχνει τη φάπνη. Στο κέντρο της εικόνας βρίσκεται η Παναγία. Είναι η πιο μεγάλη από όλα τα άλλα πρόσωπα για να τονιστεί η μεγάλη συνεισφορά της στη σωτηρία του ανθρώπου. Στο κάτω μέρος της εικόνας εμφανίζεται ο Ιωσήφ σκεπτικός για όλα όσα συμβαίνουν δίπλα του. Υπάρχει κάποιος που συνομιλεί μαζί του με τη μορφή ενός γέροντα. Η ερμηνεία της εικόνας. Φάτμη βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας μέσα σε ένα μαύρο τριγωνικό σπήλαιο που φανερώνει τη σκοτεινιά του προχριστιανικού κόσμου, μέσα στον οποίο λάμπει το θείο βρέφος. Πίσω από τη Φάτμη βρίσκονται δύο ζώα, ένα βόδι και ένα γαϊδουράκι. Η παρουσία του εκεί εξηγείται από την προφητεία του Ισαΐα, γνωρίζει το βόδι τον ιδιοκτήτη του και ο όνος τη φάπνη του Κυρίου του. Ο Ισραήλ όμως δεν με γνωρίζει και ο λαός μου δεν με καταλαβαίνει. Ο μικρός Χριστός φεγκοβολεί μέσα στα λευκά σφάργανά του, όλοι οι λαοί τον περίμεναν, όλοι οι άνθρωποι εκτός από τον Ηρώδη χαίρονται για τον ερχομό του. Παναγία. Στο κέντρο της εικόνας είναι και η Παναγία, η γυναίκα που έφερε στον κόσμο τον σωτήρα του. Είναι ξαπλωμένη και δείχνει κουρασμένη από τη γέννα για να τονιστεί η ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού. Με σεβασμό όμως κοιτάζει το θείο βρέφος που γέννησε. Η παρουσία της εκεί δηλαδή στο κέντρο της εικόνας δείχνει πως στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου βοηθά και το ανθρώπινο γένος. Άγγελοι, στο πάνω μέρος της εικόνας, οι μισοί δοξολογούν τον Θεό. Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη και ευαρέσκεια στους ανθρώπους. Και οι άλλοι φέρνουν καλά νέα στους ποιμένες. Γεννήθηκε για σας σήμερα σωτήρας. Οι μάγοι, δηλαδή αστρολόγοι, βασιλιάδες και ιερείς. Στην άλλη πλευρά της εικόνας είναι οι μάγοι, άλλοτε πεζοί και άλλοτε πάνω σε κανήλες.
κρατώντας τα δώρα τους, έρχονται από την Ανατολή για να προσκυνήσουν τον νεογέννητο βασιλιά των Ιουδαίων. Μπροστά τους είναι το αστέρι, το μήνυμα που στάθηκε από τον ουρανό για να τους οδηγήσει στο αναμενόμενο λυτρωτή. Συμβολίζουν τα ειδωλολατρικά έθνη που θα δεχθούν και θα πιστέψουν πρώτοι στον Ιησού Χριστό. Το βόδι και ο Ιόνος, τα ζώα του Σταύρου που με τα χνότα τους ζεσταίνουν τον Χριστό, συμβολίζουν τους Ιουδαίους και τους εθνικούς που δεν είχαν γνωρίσει ακόμα τον Λόγο του Θεού. Το σκοτάδι της φυλάς συμβολίζει αυτή τη λάθμια. Ο Ιωσήφ. Στο κάτω αριστερό μέρος βρίσκεται ο Ιωσήφ, ο προστάτης της Παναγίας και του μικρού Ιησού. Ο γέρος δίπλα του είναι ο διάβολος που τον βάζει σε σκέψεις γύρω από την αγνότητα της Μαριάν και προσπαθεί να στείλει αμφιβολία στην δική του δίκαιου γέροντα. Επικίνει μάλιστα τις αμφιβολίες του Ιωσήφ για την παρθενία της Θεοτόκου, μπήγοντας στη γη το ραβδί του και υπενισόμενος ότι όσο είναι δυνατόν το ξερό ραβδί να βαφτίσει, άλλο τόσο η Παναγία είναι δυνατόν να είναι παρθένος. Τέλος, ο Ιωσήφ ζωγραφίζεται στην άκρη της εικόνας και όχι μαζί με την Παναγία και τον Χριστό, γιατί δεν είναι πατέρας, αλλά μόνο προστάτης της οικογένειας. Το λουτρό. Στο κάτω αριστερό ή δεξί μέρος της εικόνας ζωγραφίζεται το πρώτο λουτρό, το οποίο φυσικά και δεν μαρτυρείται στα Ιερά Ευαγγέλια, αφού δεν συνέβη στην πραγματικότητα. Γιατί ως γνωστόν η Παναγία μας συνέλαβε εκ πνεύματος Αγίου και γέννησε ανωδύνως και υπευθυντικά. Με αυτόν τον τρόπο όμως ο αγιογράφος δηλώνει την ανθρώπινη φύση του Κυρίου. Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Εν αυτή γαρ η της άστρης λατρε εξίψους ανατολήν κύριε.